lonely suicide. And the dark wind blows. The government is corrupt. And we're on so many drugs. With the radio on and the curtains drawn. We're trapped in the belly of this horrible machine. And the machine is bleeding to death. The sun has fallen down. And the billboards are all leering. And the flags are all dead at the top of their poles. It went like this. The buildings tumbled in on themselves. Mothers clutching babies, picked through the rubble, and pulled out their hair. The skyline was beautiful on fire. All twisted metal stretching upwards. Everything washed in a thin orange haze. I said, "Kiss me. You're beautiful. These are truly the last days." You grabbed my hand. And we fell into it, like a daydream, or a fever. We woke up one morning and fell a little further down. For sure, it's the Valley of Death. I open up my wallet, and it's full of blood. Επιστρέψει ζωντανός.
βούλιαξα μαζί τους στο καναπέ και μοιραστήκαμε κάπως reality και τηλεπαιχνίδι. Εν μεταξύ η πόλη είχε σκεπαστεί από ένα μαύρο πέρασμα ανεργίας, το οποίο μάλιστα τον τελευταίο καιρό στραβιλιζόταν σαν ένα μοστρόβιος, παρασέρνοντας τους πάντες μέσα. Έπειτα εκείνη η σφαίρα. Όλος ο τόπος έπιασε με άγαλμα που είχε γλιτώσει από τον βομβαρδισμό. Υπήρχε αυτή η τέλεια στασιμότητα που συνοδεύεται από τη μυρωδιά της ύψης. Σε χαμένος μία απελπισία είπα μέσα μου θα σε νικήσω. Και τυραγνώριμους δρόμους. Βρέθηκα στο μικρό καφέ με την εφημερίδα διάπλατη στο τραπέζι. Ραγιαστική ματιά στα επίκαιρα, σκάνδαλα, μιλημένοι αθλητικοί αγώνες, αποτελέσματα λότο, ανακοινώσεις γάμου, κηδιών, σκακτρίνων, πολιτικών, αίθουσες σινεμά και διαφημίσεις, σελίδες, φωτισμένες με αίμα. Τα προσπέρασα πήγα στις αγγελίες, κύκλωσα μερικές. Είδα από πάνω μου τη φιγούρα του σερβιτόρου. Σαν μια δουλειά, ναι. Δύσκολο τα πράγματα. Μαζί με το σχόλιο του μου έριξε και μια συμπολιτική ματιά. Και έφυγε αστραπία. Συνέχισα να κάνω τους κύκλους μου με το κόκκινο στυλό. Ξεκίνησα να τηλεφωνήσω. Ραντεβού το ένα μετά το άλλο. Συνεδεύξεις και φόρμες ερωτηματολογίων. Έχει ρωτήσει από το παρελθόν. Μέρα με την οικογένειά σα. Δεν είδε φίλια σχέση με προηγούμενου συναδέλφου. Σκοπεύετε να μάθετε σύντομα. Σχεδιάζονται να κάνετε παιδιά άμεσα. Πέστε μου μερικά από τα προτερήματά σα και αμέσω μετά τα μελετήματά σα. Πείτε μου κάτι για να σα θυμάμαι. Να σα ξεχωρίσω από του υπόλοιπου υποψήφιου. Μεταπτυχιακό έχετε. Όχι. Έστω τυχαίο. Αφήστε το βιογραφικό σας.
Έχει ρίγη ανάγκη από αποστολές του στρατού για να επικρατήσει. Η δημοκρατία ευδοκιμεί με στρατιωτική κατοχή. Δεν γνώριζα. Η ανοησία με είχε πνίξει. Πίστευα στο καλό, στο ένα και μοναδικό, στο ύψιστο καλό. Στο δικαίωμα της ελευθερίας. Τους πίστεψα. Πώς είναι δυνατόν. Δεν είχα ανάγκη από χρήματα ούτε καταγόμουν από στρατιωτική οικογένεια. Είτε στα θύμα της ανοησίας μου. Της αμάθειάς μου. Έπειτα ήταν αργά, το νερό είχε μπει στο αυλάκι και τελείωσε τον προορισμό του. Τον βρώμικο προορισμό του. Μας τύχησαν. Σε μια σειρά ο ένας όμως με το... Δεν μας ξεχώριζες. Μας φούντωσαν τα μυαλά με ιδέες χάπια και γυμνάσια. Πιστέψαμε σε... ορατούς για ώρα τους εχθρούς. Ένιωθα σαν να έπαιρνα μέρος σε ένα παιχνίδι επιστημονικής φαντασίας. Σε ένα τηλεπαιχνίδι, σε ένα τρισδιάστατο βίντεο γκέιμ. Ο
τετράγωνο την απόσταση του κρεβατιού από το ταβάνι. Θα μου προκαλούσε τέτοιο ήλιο. Περιοχή δίπλα στο σταθμό ανεκακόφωνη. Πόρνες. Ιερές πόρνες, εξαναγκασμένες σκλάβες. Πέρα από μαστροπή, τοξικομανίες, ρατσιστικές συμμορίες και κάτι λιχιωμένοι άνθρωποι από μινάρια άλλων δεκαετιών. Τότε που η περιοχή φώτιζε σαν άστρο Χριστουγέννου. Εδώ πιο πέρα έχει μια αθλητική αιστεία, μερικά πορνοσύνομα, στενά που μυρίζουν κάτουρο και μάρμο κονσομασιών. Πρωινά, γεμίζουν τα λεγοστά καφέ με διαφορετικές φωνές. Διαφορετικές γλώσσες. Ερευνητικά πήγαινε έρευνα από χέρι σε χέρι. Αυτοκίνητα. Τσόντες. Ένα πρωινό χωμένο σε τη μέση εκεί και με το δόντο του στην Αγγελία. Κάπου λίγα που ζητούσαν υπεύθυνο ασφαλεία στο νέο εταιρικό κέντρο. Ρώτησα και έμαθα πως έχει ανοίξει στην εθνική οδό ένα τεράστιο εταιρικό κέντρο. Κοπέλα στη ρεσεψιόν μου είπε πως είναι φήμη. Φέρνει τα καταστήματα με διάφορους ήχους μόνας από όλο τον κόσμο. Πόσο μακριά είναι από εδώ? Αρκετά. Έχει κατασκευαστεί στην είσοδο της πόλης. Καληνύχτα και καλή επιτυχία. Οι εφιάλτες επιμένουν να μου κλείνουν το μάτι. Δεν με παίρνει ο ύπνος στον δρόμο.
Το πρώτο προαστιακό εμπορικό κέντρο στην ιστορία της ανθρωπότητας. Country Club Plaza το όνομά του. Την ίδια περίοδο κατασκευάζεται και βγαίνει στους δρόμους. Κάθε τρία λεπτά ένα αυτοκίνητο φόρτο. Τα εμπορικά στείνονται και απλώνονται σε όλη τη γη δημιουργώντας ανάπτυξη. Ομάδες αρχιτεκτόνων, ερευνητών, ανθρωπολόγων, κοινωνιολόγων, διαφημιστών και ψυχολόγων κλαίνονται σε γραφεία κατασκευαστικών εταιριών και προσπαθούν να δημιουργήσουν τις τέλειες συνθήκες. Το τέλειο αποτέλεσμα. Κάτι το οποίο θα μείνει στην ιστορία και δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Το σημαντικότερο στην κατασκευή ενός εμπορικού κέντρου είναι η αρχιτεκτονική του. Καθώς πολλά από αυτά θεωρούνται από τους αρχιτέκτονες σαν σύγχρονα θαύματα. Ανθίζουν στην Αμερική τη δεκαετία του 50, μεσουρανούν και καταλαμβάνουν την πρώτη θέση στις καρδιές των ανθρώπων. Στην Ευρώπη ανθίζουν από τα τέλη του 70, ενώ στην Ασία και στον αραβικό κόσμο από τις αρχές του 2000 και μετά. Παίρνουν στα ραντεβού στα υπαίθρια σινεμά, στα εστιατόρια και στα απόμακρα παρκάκια. Όλες τα εμπορικά. Όλες τα εμπορικά. Ξέρετε, η θέση την οποία διεκδικείτε είναι από τις πιο υπεύθυνες.
Από την ασφάλεια εξαρτάται όλη η ομαλή κίνηση του κόσμου. Υπάρχουν κλέφτες, τρομοκράτες, άνθρωποι που συνηθίζουν να καταστρέφουν με σπρέι τους τοίχους, ψυχασθενείς που κρύβονται στο πάτο του εμπορικού, κυρίες με ακριβό ντύσιμο που είναι ικανές με ένα μπουκαλάκι λάδι να σκηνοθετήσουν τη δραματική τους πτώση με σκοπό τη χρηματική αποζημίωση από την ασφάλεια. Υπάρχουν κλέφτες, τρομοκράτες, το είπαμε αυτό και πριν, ε. Υπάρχουν εξωτερικές κάμερες, τις οποίες εσύ πρέπει να μάθεις να παρακολουθείς. Με αρρώστη των προαστίων που έχουν δει μια καμπρά. I don't think so. Επαγγελματίες επέτες, τους οποίους πρέπει να μάθεις να ξεχωρίζεις από το βλέμμα. Ούτε καν από το κλείσιμο, ξέρεις. Πολλοί από αυτούς δίνονται τα κόστη του μυαλού, σκέφτονται εδώ για επαιτία. Όλα αυτά δημιουργούν πρόβλημα στην ψυχολογία των καταναλωτών. Καταλαβαίνεις, ελπίζω, πως εδώ μέσα πρέπει να ισχύει ένα άλλο κλίμα. Μια άλλη αίσθηση. Να ανεβάζει τον καταναλωτή. Να ανεβάζει τον καταναλωτή και να τον οδηγεί στο ξόδεμα. Και κλείνοντας το σχέδιο της σημειώσεις του υπεύθυνου προσωπικού, με κάπως χαριτωμένη διάθεση, μου είπε, φαντάζομαι πως όλα αυτά για έναν πρώην στρατιώτη θα μοιάζουν με παιχνίδι. Και λέω τώρα με το χέρι μου, είπε, θα σε συνειδητοποιήσουμε στο τέλος του μήνα. Εμένως αυτός πέρασε όπως πέρασε με την προηγούμενη. Μεταξύ ημέρας και νύχτας, μεταξύ συνεντεύξεων και περιπάτων, διαπασχολούσαν μνήμες, σκέψεις, αγωνίες, αλλά και ένα καινούριο συνέστημα διαφορετικό από το προηγούμενο. Μέσα μου έπαιζα με βελάκια ερωτήσεων, αλλά ποτέ κανένα τους δεν έβρισκε το στόχο. Διάφορα ερωτήματα. Το ξέρω, ήταν μια αστραπή, ένα ταχύτητα. Διάφορα ερωτήματα εκ του ξέροντα με αστραπιαία ταχύτητα από το χέρι μου στο στόχο, καταλέγοντας πάντα στο τοίχο. Όταν επέστρεψα στο πατρικό μου, κανείς δεν είχε όρεξη να με ρωτήσει μόνο πώς θα είχα βγάλει πέρα στο στρατό. Για το πώς ένιωθα και το πώς βίωνα όλη αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση. Εκείνη την περίοδο για τον περισσότερο κόσμο, ο πόλεμος είχε καταφέρει να πάρει κινηματογραφικές διαστάσεις. Ήταν ένας από τους πρώτους πολέμους στην ιστορία της ανθρωπότητας που μπορούσε κανείς να παρακολουθήσει από την τηλεόρασή του. Μπορούσες να παρακολουθήσεις τις διεθνείς εξελίξεις από την κουζίνα σου τρώγοντας. Από τον μπαρ της καφετέριας. Από το σαλόνι του σπιτιού σου, ακόμα και από το ίδιο σου το κρεβάτι. Ήταν εκείνη η εποχή στην ιστορία της ανθρωπότητας που οι ξυπολόγιες είχαν γίνει πράσινα λέιζερ. Και οι σφαίρες, οι βόμβες δεν είχαν ήχο. Αλλά μόνο εικόνα. Μια θεαματική εικόνα, όπως αυτή που σου προσφέρουν στα μεγάλα κλαμπ, με αέρια, λέιζερ και ψυχρά πολλά που αναβοσβήνουν. Λογικό ήταν στην αρχή ο κόσμος να σοκαριστεί, όχι όσο έπρεπε. Συνήθισε στην εικόνα και γρήγορα έγινε μέρος της καθημερινότητάς του καθώς περνούσαν τα χρόνια. Και όταν πια συνήθισε αυτό το πρωτόγνωρο και απάνθρωπο θέαμα, άλλαξε κανένα. Έτσι λοιπόν η δική μου επιστροφή είχε για τους περισσότερους τη χαρά της συνάντησης ενός ταξιδιώτη. Ενός εκφερμένου. Σκεφτόμουν πως δεν ήσασταν υποχρεωμένοι να ρωτήσετε τίποτα, μιας και εγώ ήμουν αυτός που αποφάσισε να αφήσω την ειρήνη της χώρας μου για να είμαι ακόμα το στρατό. Σε
εσείς έχετε τα δικά σας προβλήματα και τη δική σας καθημερινότητα. Μια καθημερινότητα εντελώς διαφορετική από ό,τι στην άλλη άκρη της γης, όπου διεξάγεται ένας πόλεμος. Εσείς έχετε να παλέψετε ένα άλλο είδος θηρία, όπως η ανεργία και η φτώχεια. Ο υπερκαταναλωτισμός και η αμία σας, ακόμα και ο ίδιος σας ο εαυτός, δεν έχετε όρεξη να συζητήσει διαφορετικής κατεύθυνσης. Στο κάτω-κάτω, κανείς δεν μου αντέβαλε το στρατό. Μόνος μου τον διάλεξα. Θέμα ενστίχου, κανείς δεν σας το μαθαίνει. Δεν σου διδάσκει, έρχεται από μόνος του ανταναχλαστικά. Τι σκέφτομαι σένα. Τεράστια ζυζάκια με πολύ όμως. Γιγάντια μαμούνια με κυνηγά να κάνω πας. Κάνοντας το σώμα μου να τρέμει, να υδρώνει και να κουράζεται. Το τελευταίο διάστημα
έχω βρεθεί συναισθηματικά με τη ρεσεψιονίστη. Νομίζω πως την ερωτεύομαι. Στον έρωτα νιώθω μηχανία. Ντροπή. Ανασφάλεια. Γίνομαι ανίκανος να ολοκληρώσω και μια μου φράση. Η συνέντευξη στο εμπορικό κέντρο πήγε καλά. Έτσι στο τέλος του μήνα και στην αρχή ενός έρωτα, ο υπεύθυνος προσωπικού μου ανακοίνωσε την πρόσληψή μου. Στην εργασία μου έπρεπε να είμαι έμπιστος και με την προσοχή μου στραμμένη σε ανθρώπους και οθόνες. Εγώ μου έκανε να αισθάνομαι παράξενο καθώς μπερδευόταν το παρελθόν με το παρόν. Ενώ σε ερωτικό επίπεδο ήμουν σαν τον Ήπειρο που έμπαινα πρώτη μέρα στο σχολείο. Όλα αυτά τα χρόνια που έλειπα και μαχόμουν με τον ορατό εχθρό, ένας άλλος εχθρός, πιο ισχυρός και αόρατος, έκανε την εμφάνισή του. Αυτός δεν ήταν άλλος από το πάγωμα των συναισθημάτων, της ερωτικής διάθεσης. Φυσικά υπήρξε πάρα πολύ σεξ. Συχνά οι στρατιώτες έκαναν σεξ με άλλους στρατιώτες, με τις γυναίκες του στρατού, με τις γυναίκες εκτός στρατού, ακόμα και με ένα μπουκάλι ουίσκι. Το σεξ ήταν ολοφάνερο, ακόμα και οι εχμάλωτοι το είχαν αισθανθεί. Οφείλω να πω πως στάθηκα πάρα πολύ τυχερός στη ζωή μου. Σε εκείνα τα σταυροδρόμια που είσαι είτε με την πλευρά των νικητών, είτε των ηττημένων, εγώ υπήρξα πάντα στην πλευρά του νικητή. Στο μυαλό μου υπάρχει ένα μπλοκάκι που σημειώνει την κάθε στιγμή, τη σκιτσάρει και στο τέλος τη φιλμογραφή. Οι σελίδες του δεν τελειώνουν ποτέ. Γυρίζουν με μια τρελή ταχύτητα και ύστερα όλα ανακατεύονται και δεν ξεχωρίζουν πια τίποτα. Χαρμάνια κατέργαστο οι μνήμες, οι σκέψεις και οι εικόνες. Το μόνο που μπορεί να με σώσει είναι να δώσει μια τάξη, μια σειρά σε ό,τι συνέβη και συμβαίνει, είναι η γνώση. Παίρνω φορά προς το Δουβάρι, θέλω να σπάσω το κεφάλι μου. Να ψεχηθούν όλα από εκεί μέσα και να ξεκινήσω από την αρχή με πλήρη γνώση. Κάτω δύο βήματα
πιο μπροστά από ό,τι επιτρέπεται συνήθως. Παρακολουθώ την όλη διαδικασία. Νυχτερινή βάρδια, προχωρημένη ώρα, η τέλεια σωτηρία, η καλύτερη, το τελειότερο, το καλύτερο χάπι τη δουλειά. Η ατελείωτη δουλειά που σε εξαντλεί, που σε κάνει να μην σκέφτεσαι τίποτα. Δεν μιλάει σαν το κείμενο νιώσει. Κοιτάζω του διακοσμητέ τι έχουν μια βιτρίνα με θέμα. Στείνουν ψεύτικου τείχου σε 20 τετραγωνικά βιτρίνα, κούκλε ντυμένε μιλιτέρα. Αυτή είναι η τάση τη εποχή. Παρασημοφορούν τι κούκλε. Καρφιτσώνουν ψεύτικα μετάλλια σε παλτά μεγάλων οίκων μόδα. Οθόνε στείνονται με σκουτάκια βομβαρδισμό. Κούκλες πιστά αντίγραφα των ανθρώπων, έχει καραφλές και ασχηματιστές. Αλλά με σχηματισμένα χαρακτηριστικά. Με βλέμματα τόσο αληθινά που νομίζεις πως είναι ζωντανές. Ρούχα, παπούτσια, τσάντες, καπέλα. Τι γίνεται. Λέμε στη λάσπη του πολιτισμού. Φοράω στολή. Ιδιωτικού φύλακα και είμαι αφοπλισμένος, εξαντλημένος και ορισμένος από την διεύθυνση να γίνω τα μάτια του ιδιωτικού κέντρου. Η κάμερα που είναι υπεύθυνη για την ομαλή καταναλωτική κίνηση. Για πλήρως οργανωμένη πολιτεία, μία διασταυρωμένη ράτσα σκύλου. Επιθετική αλλά και μικροκαμωμένη ώστε να χωρά παντού. Εδώ οργανώνονται τα παιδικά πάρτι. Σχολεία ολόκληρα επισκέπτονται το κτίριο για να θαυμάσουν το έργο του αρχιτέκτονα. Ηλικιωμένοι πίνουν καφέ στις αίθουσές τους, ζευγάρια επισκέπτονται τα σινεμά του και ουρές νέων στείνονται έξω από τις δίσκο που διαθέτει. Δίσκο. Δίσκο. Είχαμε και στο στρατό. Διαφορετική σημασία δεν ήταν τόπος διασκέδασης και ψυχαγωγίας, αλλά τόπος βασανισμού και μαρτυρίας. Υλικά κοντέινερ, όπου το θύμα εισέρχεται, φορώντας συγκεκριμένο την κουβέντα, ώστε να μην βλέπουν τίποτα παρά μόνο σκιές. Με έντονο φωτισμό και στροφοσκοπικά φώτα, με κομματική heavy metal μουσική και με ήχους οι οποίοι ξεπερνούν τα δεσιμπέλ που αντέχουν τα αυτιά, βασανίζεται το θύμα ώστε να σπάσει και να μαρτυρήσει σημαντικές πληροφορίες. Προσωπικό. Δεν νιώθω ούτε ήδη.
ήσυχος ούτε και ήρεμος. Κουδουνάκι στη ρεσεψιόν. Τα μάτια μας συναντιούνται και με μιας αδειάζει το μυαλό. Σε περιμένω. Ένα λεπτό αργότερα έρχεται και η απάντησή της. Με τα κλειδιά στο χέρι ανεβαίνει τις σκάλες προσπερνώντας τα μάτια με αριθμούς πάνω. Ακούγοντας τους ψυχηλισμένους ήχους των ενίκων. Προσπερνώ και ανεβαίνω. Τι όμορφο συνέστημα γνωρώντας. Λαχταρά την ψυχή σου. Την κάνει να πετάει και να ελπίζει σε ένα καλύτερο κόσμο. Πλασμένο από θαύματα και φτιαγμένο από αγάπη σε πρώτη ύλη. Στέκομαι στο δωμάτιο μπροστά στο παράθυρο και κοιτάζω τη λεωφόρο. Πρώτη ύλη αγάπη. Αγγίζονται τα σώματά μας. Ξεσκίζονται οι σάρκες μας. Έπειτα υπομονή. Τεράστια υπομονή και η σιωπή που την έχει κάθε ζωντανό οργανισμό. Οι ερωτήσεις κλείνονται σε αλεξίσφαιρο κυβότιο και δεν τολμούν να βγουν στην επιφάνεια. Νιώθω ζεστά! Ακόμα έχω διαταραχές στον ύπνο. Με φέρνουν! Με γλύφουν! Με καίνε! Περισσότερους ανθρώπους. Ο πόλεμος φέρνει μόνο και δυστυχία. Σε κάποιους όμως φέρνει ελευθερία. Ανάπτυξη και ανοικοδόμηση. Στο περσικό κόλπο χτίστηκε σε ελάχιστο χρονικό διάστημα από το τέλος του πολέμου ένα τεράστιο εμπορικό κέντρο. Σήμερα αναρρίχνει τα εμπορικά κέντρα, στείνονται και απλώνονται σε όλη τη γη. Σε ανεπτυγμένες χώρες, οι χώρες υπό ανάπτυξη. Όλο και κάποιος αρχιτέκτονας θα στήσει ένα πολιτικό στρατηγείο. Ένα πύργο ελέγχου. Αυτή τη φορά όχι μόνο οικονομικό επίπεδο, αλλά και... Ότι με σχέδιο έχει φτιαχτεί.
μπροστά στον ακροτηριασμό της συνείδησης. Όλα τα άλλα μοιάζουν και ρολόγια. Βαβέλ. Κατηφορίζω τη σκάλα και βλέπω μπροστά μου ότι δεν τόλμησα ποτέ να δω. Να είμαστε σαν τα αγριά λόγα. Σε καθαρά πράσινα λιβάδια. Ενωμένοι άνθρωποι με πραγματικούς ηγέτες. Και έχει με στραβλά τις επιχειρηματίες να μας πληγούν. Ο νεροπόλης είναι ήδη αυτό. Πρέπει να κλείσω τους τελευταίους διακόπτες και να ρίξω μια ματιά στο δωμάτιο με τις κάμερες. Περισσότεροι φιλιμνιστές, οι περισσότεροι φιλιμνιστές ηγέτες δολοφονήθηκαν. Υπάρχει συσσωρευμένη βία και παράνοια. Τόσο καταπιεσμένη που έτσι κι ανοίξει κανείς το καπάκι της ξεχύνεται σαν σαμπάνια, που στο τίναμά της λερώνει τα πάντα. Προχθές μια κυρία κουνούσε επίμονα την πεντάλια της. Το εμπορικό είχε άψογο κλιματισμό και ο καιρός μάλλον ψυχρός ήταν. Έτσι μου κινήθηκαν οι υποψίες προς το πρόσωπο της. Εντρώνουν οι παλάμες μου και η αδρεναλίνη μου χτυπάει κόκκινο. Δεν αναφέρω τίποτα σε κανέναν και περιτριγυρίζω διακριτικά. Και έπειτα από λίγο διαπιστώνω πως δεν πρόκειται ούτε για κλέφτρα, ούτε για τρομοκράτησα, ούτε για τρελή. Είναι μια κυρία στην ηλικία της εμιλόπαυσης και απλά οι ορμόνες της την κλειπάνε για λίγο αερά. Έτυχε κάποτε να ονειρευτώ έντερ. Τα όνειρά μου έγιναν αυτόματα διαμελισμένα από τη μαφία. Πήρα τα κομμάτια μου και τα έθαψαν. Τα πέταξαν. Τα εξαφάνισαν σε διαφορετικές πλευρές του χάρη. Ξεκάθαρα πια γνωρίζω πως άφησα τη μαφία να επενδύσει πάνω μου και έπειτα πως την έκανα. Δεν άντεξα τόση βία, λύγησα. Από το χέρι σου κρατιέμαι και δεν λύγιζα να τους πάρω τα κεφάλια. Κούφια κεφάλια, δίχως σκέψη. Γεμάτα εγωρισμό και υπεροψία. Σαν επικηρυγμένοι καλλιτέχνες. Στη χώρα της φαντασίας. Καλοκούρδισα το ρόλο μου. Σχεδόν ποτέ δεν κοιμάμαι. Στον ίδιο τόνο χτυπάει πάντα την ίδια ώρα. Έχει φτάσει η ώρα να φύγω σε διαδρομή που εκαποντάζει ανθρωπικά. Σε κοινή πορεία του πρώτου. Με τα μανίκια σηκωμένα. Με συνεχεία γρήγορα να μου περάσουν σιροπέδες. Ξέρουν τι να πούν. Ξέρουν να ξαναγάνε να κομμάτι επιχειρήματα και να το κοντοπάρουν τόσο καλά μην τυχόν σε σταθήσει κανένα σε διαφορετική κατεύθυνση. Μια ψυχική διαταραχή την κουβαλάω έτσι. Ψυχική διαταραχή σαν να λέμε πολιτική περιοχή. Ξαναπιάσαμε τον ένα πόλο, τον αρνητικό, τον παγωμένο. Τώρα που με πέσω μου είναι η καλύτερη. Είναι η ώρα που κάθε διαταραγμένο σαν εμένα βάζει μια τάξη μέσα. Μια λογική σειρά αφήγησης.
αστέρια στο σινεμά. Αθλητικά, μόδα, καιρό. Τα νέα δεν είναι και τόσο νέα. Είναι πολύ παλιά. Για την ακρίβεια είναι τόσο παλιά που κανείς θα τρόμαζε αν συνειδητοποιούσε πως στην πραγματικότητα τίποτα δεν είναι νέο. Βάζω πάλι μια τάξη μέσα. Συνεργικά μου έρχεται στο νου η τάξη του σχολείου, η κοινωνική τάξη και η εσωτερική τάξη. Παίζω αμερικάνικο πιντάρικο σε ένα τραπέζι γαλλικό. Προσπαθώ να βάλω τις μπάλες στις τρύπες, να τις εξαφανίσω, αλλά δεν υπάρχουν τρύπες. Άφαντες. Ξαναεπιστρέφω στο υπουργικό κέντρο. Πρωί αυτή τη φορά. Ξημέρωμα. Ενεργοποιώ το κωδικό μου. Χαιρετώ τους συναδέλφους μου. Κάνω υπομονή μέχρι να έρθουν πρώτοι. Τα ψώνια κάνουν καλό στην ψυχολογία σου, αλλάζουν τη διάθεση σου, την ανεβάζουν. Όλοι είναι ψυχολόγοι των περιοδικών και των καναλιών. Σε αυτό το σημείο δικαιούμαι κι εγώ να κάνω τις παρατηρήσεις μου. Όλο αυτό το καιρό που δουλεύω στο εμπορικό κέντρο, έχω δει πολλούς ανέργους που έχουν έρθει να ψωνίσουν ρούχα για να ανέχει τη διάθεσή τους. Αν είπα τρεις μητέρες, πώς για μαγεία συντροφεύονται μια χαρά με τα αντικείμενα. Οργισμένους εφήβους που ξεπλένουν ακριβά αρώματα τις επιθυμίες τους. Παιδάκια που βλέπουν λιγοστά τους γονείς τους εξαιτίας των εργασιακών τους ωραρίων έρχονται για αυτά εδώ με τη σειρά τους για να αλλάξει διάθεση. Να ανέβει ψυχολογία, έρχονται εδώ πέρα για καταναλωτική θεραπεία. Με τα ίδια μου τα μάτια τα είδα που τα φανταστικά. Τα παρακολούθησα βήμα-βήμα. Μου έχουν ρίξει πίσω στο κεφάλι και μου προσδιορίσαν τον δρόμο να χωριστήσω. Αυτός είναι ασφαλτός δεμένος και σίγουρος. Αυτή είναι η πορεία σου. Γιατί πολέμησες, για την ειρήνη. Γιατί διαβλήθηκες για ένα καλύτερο κόσμο. Γιατί δουλεύεις στο εμπορικό. Γιατί δεν σας αρέσει. Είναι ψηλή η αρχιτεκτονική. Αυτές οι μοντέρνες κινήθρες εξασφαλίζουν στους ανθρώπους πολύτιμο χρόνο. Τους συντομεύουν τα ψώνια τους. Τους κοινωνικοποιούν κατά κάποιο τρόπο. Ναι, αλλά που ξοδεύεται αυτός ο κερδισμένος ελεύθερος χρόνος. Γυφήνες διαχειριστές ρυθμίζουν τα θέλα στο αποστρωμένο το κεφάλι. Σε είδα και εσένα. Και εσένα και εσένα. Και εσένα. Πώς κοιτούσες αυτό το βραδιτή με τον κόσμο. Γερός! Καθώς απολάμβανες την κρύα θερμοκρασία του πάνω στο τζαραμένο και ζεστό σου λαιμό. Μπορώ να σου πω πώς σου λέει που σκόψαμε στο όνομα των πετραδιών. Θέλεις να ακούσεις που προτιμάς να ακούσεις την κρύα θερμοκρασία. Θέλεις να ακούσεις πώς εγκλήματα που θέλεις να μας ανάπτυξε. Θέλεις να ακούσεις για πώς σου λέει στις κυρίες που παίρνεις πέρα νύχτα και ρωτέρεις στο κομπιούτερ και στις κακές θα παίρνεις πολύ όλο. Θέλεις να ακούσεις τα δουλειά αυτά που δεν θέλω πως άκουσα και εγώ. Μην προτιμάς να κινήσεις το δικό σου ανθρωπικό παιδί. Τι θέλεις να ακούσεις από μένα. Την αλήθεια μου το ψέμα. Να ορκιστώ πως έκανε το πατριωτικό μου καθήκον. Και η περηφάνεια για την ψυχή μου αντιγραμμένη μάζα μετά πρέπει να το σπαθεί. Θέλεις να ακούσεις την αλήθεια αυτού που σε υπερασπίζεται. Που υπερασπίζεται την τάξη και την ασφάλειά σου. Ναι, ποιος θέλει να ακούσει. Λες, κανείς! Φυσικά κανείς. Είναι ξεπερασμένο να οδηγήσει στην αλήθεια και όχι σε μια εικονική πραγματικότητα. Εξάλλου, ποιος να θέλει να ασχοληθεί σήμερα με πράγματα. Άλλωστε, ποιος έχει τον χρόνο για να το διαθέσει. Σε αυτό το σημείο να πω πως όποιος επιθυμεί μπορεί να πάει σε ένα εμπορικό κέντρο και να πει δώσε μου πίσω λίγο από το κερδισμένο μου ελεύθερο χρόνο. Δώσε μου πίσω λίγο από το κερδισμένο μου ελεύθερο χρόνο που χρωστά. Δεν επιθυμώ να βρίσκω σε χρόνο μηδέν από Αδριάτικο το σκούμι μέχρι πάνω πέδιλα. Παρακολουθώ τα μάτια των ανθρώπων ακόμα και οι πιο εγκρατείς καταναλωτές έρχονται να βρίσκουν σε χρόνο.
ξέρω πως είναι αυστηρά ακόμα και εκεί, σε ένα βάζει τέτοια μαγνησμένα βλέμμα. Στον πλούσιο αραβικό κόσμο, κάτω από κάθε μπουρκα και μάτια και κεφίλια, κρύβεται και ένα συνολάκι της ίδιας αυτητής. Ο λατρευτικός νόμος όπου όλοι χωράνε, όλοι ενώνονται και όλοι εξτασιάζονται. Η μέρα που βγήκε στην αγορά κινητό τηλέφωνο τελευταίας τεχνολογίας, έξω από το εμπορικό έχει σχηματιστεί ένα ανθρώπινο διάρκειο. Άνθρωποι όλων των ειδών περίμεναν υπομονετικά να δείξουν πούλα μας. Να αφιτερεύσει και περίμεναν. Ούτε το Μεσσία να περίμεναν τόσο υπομονετικά. Πρόσωπά τους ξαναμένα φλεγόμενα. Διότι τα λεπορημένα από την προστασία. Πάθα, τους βλέπω όλους πως λαχαράνε να αποκτήσουν πρώτο το πρόεδρο. Το βάθιλό που βρίσκεται στο κουμπί που θα ανοίξει τις πόρτες. Πάρα! Ρητά αποβράσματα της υποκουλτούρας. Είμαι μαλάκες. Σαν τον καρκίνο, τη τρώει.
από το άδειο ξενοδοχείο και έλυσε σαν ρόδα μπρος στα πόδια μου. Σου το είχα πει πως είμαι ανήμπορος να απαντήσω για κανένας. Δάγκωσα τα χείλια μου γιατί το ήξερα πως έτσι σε αγάπησα. Και έπειτα σε άφησα. Μια σειρά που είχα κάνει ο διαπλωμένος στα τραπέζι μας και μόνο και η δημιουργία είναι αρκετά για να καταλήξω με το ρόδο. Πέφτει μια ώρα τη σιωπή. Πέφτει μια ώρα τη σιωπή. Μια ώρα τη σιωπή απλώς να δείτε τη σαμπουμάνου μου. Είναι γνώριμη. Την έχω ξανανιώσει όταν όλοι μιλάνε και κανείς δεν λέει τίποτα. Εκείνη κάνει πάντα τη δουλειά της. Νιώθω κούραση. Με καταβάλει. Απλώς λέτε σαν υδρότας από πάνω μου και δεν με αφήνει να κάνω μια κίνηση. Μια μικρή φαγματουργή κίνηση. Σου θέλω να ανατινάξω τα πάντα μέσα μου. Τη γνώση, την άγνοια, τις πληροφορίες, τις εμπειρίες μου και να αφήσω την καρδιά μου να παίρνει και να χτυπά παλεύοντας, ικετεύοντας, εκλυπαρώντας για λίγη πίστη. Ξέρω ποια που είναι. Αν υπάρχει κάποιος απέναντί μου και ποιος είναι αυτός. Αν αυτό που αφηγούμε τόση ώρα λέγεται ζωή, εφιάλτης, τρελή σκέψη, πραγματικότητα ή παραλήρημα. Ξανά η καρέκλα μπροστά μου. Η στολή. Πώς βρίσκεται απέναντί μου. Είδες το ψυχονίκη στο ψυχίατρό μου. Μπροστά με νόσο μου. Ο δεσμοφύλακάς μου. Ποιος. Λίγη σιωπή. Oh.
στροφές μας, οι κυριαρχίες μας, οι αυταπάτες μας. Οι δρόμοι της αυτονοσίας είναι στενοί, σχεδόν δύσκολοι. Γνωρίζεις αυτό πολύ καλά. Έτσι δεν είναι.